Είμαστε εδώ όπως έχουμε υποσχεθεί και όπως είναι καθήκον μας άλλη μια φορά για να υπερασπιστούμε τα σπίτια του λαού. Εμείς ο λαός, οι εργαζόμενοι. Καταγγέλνουμε τουλάχιστον τον τρόπο και τον τρόπο που απήγαγαν στην ουσία σήμερα το πρωί από το σπίτι της στην Ιωάννα Κολοβού. Κανένα σπίτι σαν δέκα τραπέζι. Από το πρωί σήμερα πάλι ξημερώματα κάνανε την εμφάνισή τους δύο δημιουργίες των ΜΑΤ στην Αβίδου, στην Ιωάννα, τη συντρόφισσά μας, με σκοπό αυτή τη φορά να τελειώσουν αυτό το οποίο είχαν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε ενέργεια έχει γίνει μέχρι τώρα, από ό,τι ενημερωνόμαστε από μέσα, από την ανάκριση στην οποία γίνεται. Η Ιωάννα έχει συλληφθεί αυτή τη στιγμή για διατάραξη οικιακής ειρήνης μέσα στο σπίτι της, από μία μήνυση παλιότερα που έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται ο νόμος, τον οποίο δεν έχει αποσύρει καμία από τις κυβερνήσεις. Ίσα-ίσα κάθε μία κυβέρνηση που βγαίνει αυτή τη στιγμή βάζει και ένα λιθαράκι παραπάνω για να παίρνεται η πρώτη κατοικία από τον Κοσμάκη. Έχουμε αυτή τη στιγμή το λαό απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στα φανς, απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι πάνε να πάρουν τα σπίτια του Κοσμάκη αυτή τη στιγμή. Εμείς λέμε ότι κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοικία, κάτω τα χέρια από την πρώτη κατοικία, αυτή τη στιγμή απαιτούμε άμεσα να απελευθερωθεί η Ιωάννα και ο γιος της, ο Αντώνης που βρίσκονται μέσα, που από το πρωί με βίαιη έξωση που γίνεται από το σπίτι τους, με τραβολογήματα, με σπροξήματα που φάγαμε και εμείς οι ίδιοι απρόκλητα από τις δημιουργίες των ΜΑΤ που ήταν στο σπίτι της, απαιτούμε να αποσυρθούν τα ΜΑΤ αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα και απαιτούμε αυτή τη στιγμή να απελευθερωθεί η Ιωάννα Κολοβού και ο γιος της από μέσα. Να μην περιμένουμε τίποτε άλλο. Κανένας μόνος του, παντού ξεσηκωμός να υπάρξει.